Δηλαδή 5 λεπτά με τα πόδια. Ένα τσιγάρο διαδρομή. Τώρα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για να διαφωνήσουμε επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτό εδώ το έντιμο λευκό τραπεζάκι. Κάποιοι θα πούν ότι το αφαιρώνει στον καλό της. Η δική μου η αίσθηση. Γιατί έχει καλό. Και συγχωρέστε με, έλαβε η Βασίλη μου τώρα. Είναι ότι το αφιερώνει στον άνθρωπο που έζησε πολλά χρόνια μαζί του. Στον άνθρωπο με τον οποίο έχει γίνει μάνα και έχει μα παιδιά. Τι λες, η δική μου αίσθηση, γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει περίπτωση. Όχι, βέβαια. Είναι δυνατόν. Ένα τσιγάρο διαδρομή. Ένα τσιγάρο διαδρομή. Ένα τσιγάρο διαδρομή είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στέφανε. Ή Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη. Ένα δηλαδή. Κάνε λίγο ποιητή, ρε παιδί μου. Μην είσαι τόσο βρούτο. Γίνε λίγο ποιητή. Γίνε λίγο ότι είναι η επανεκκίνηση στη ζωή μου. Ότι στα μάτια μου θα γίνει και στο σώμα μου και στο παντού μου μια καινούργια αρχή. Θα μου επιτρέψει να είμαι λογικό και κοινικό. Γιατί η Μπαρμπαρέλα. Το όμορφο αυτό είναι κλινικό κέντρο που είδατε αυτά τα πλάνα. Από ένα όμορφο εστιατόριο, το Μαμαλούκα της Θεσσαλονίκης, απέχει ένα τσιγάρο διαδρομή. Και εμείς είμαστε αυτή η εκπομπή. Καμία σχέση αυτό που λες με την αφιέρωση. Μα, ναι, τέλος πάντων. Μου επιτρέπεις να ωραία, το πω. Ναι, και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Ωραία. Γιατί ποιος ήταν χθες το βράδυ, την ώρα που η Δέσποινα τραγουδούσε με την Άννα, λίγο πιο κάτω, στη Θεσσαλονίκη. Ο Ντέμις Νικολαίδης και η παρέα του επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο εστιατόριο, πέρασαν όμορφα. Και το δικό μας ρεπορτάζ, παιδιά, λέει ότι οι φίλοι του, τι ανθρωπαρέα τώρα μαζεύτηκαν τα παιδιά εκεί πέρα. Αποκλειστικό δικό μας αυτό, έτσι. Δικό μας αποκλειστικό. Δεν θα βάλουμε την αράχνη που βάζει ο Γρηγορόπουλος στη μεγάλη, βάλαμε ένα πιο συγκεκριμένο. Εγώ βάζω αράχνη και στη μούρη της Ελεονόρας, δεν έχω πρόβλημα. Εκεί λοιπόν, ήταν με την ανθρωπαρέα και του κάνανε και λίγο πλάκα. Ξέρεις, μόλις έφαγαν και ολοκλήρωσαν το γεύμα, του λένε δεν πεταγόμαστε και λίγο να ακούσουμε την Άννα. Αχ, αυτά τα αστεία που κάνουν οι άντρες μεταξύ τους, δηλαδή είναι λίγο. Ας το πιάσουμε, συγγνώμη από την αρχή που εγώ είμαι ένας ξένος για αυτή την εκπομπή. Συγγνώμη, Βασίλη μου. Θυμάστε παλιά που πηγαίναμε με τις γιαγιάδες στα Πούλμαν 30-30 άτομα και πηγαίναμε εκδρομές Καστοριά, Φλόρινα, Ψαράδες και γυρνούσαμε πίσω. Ναι. Έγινε κάτι ανάλογο, δηλαδή ξεκίνησε ένα Πούλμαν με Βύση, όχι, Βανδύ, Ντέμι, παιδιά, ναι. Σκυλιά, μακιγιέρ. Έτυχε τώρα να έχουμε όλοι από ένα γνωστό στη Θεσσαλονίκη όλοι εμείς εδώ. Λέγε, έχουμε κάποιες πληροφορίες πολύ συγκεκριμένες. Δεν ταξίδεψαν μαζί φυσικά, έτσι. Ήταν τυχαία η συνάντησή του στη Θεσσαλονίκη, προφανέστατα. Έτυχε όμως. Η συνάντηση εννοώ, ρε παιδιά, η συνάντηση στην ίδια πόλη. Αυτό εννοώ. Ότι είναι και οι δύο στα ίδια μέρη. Αυτό εννοώ. Βέβαια, το περίεργο είναι ότι σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, η Δέσποινα Βανδύ και ο Ντέμις Νικολαίδης τυχαία μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Τυχαία μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Άμα σου λέω ότι βρήκανε με το Πούλμαν, στο γνωστό. Στο φίλο μας το Σάββατο Σπαθαρίδη πάνω. Μάλλον. Ναι. Τυχαία εκεί. Μένουν λοιπόν στο ίδιο ξενοδοχείο. Εντάξει, τώρα είναι. Τυχαία διπλανά δωμάτια. Όχι, βρε παιδιά, και δεν είναι. Και τυχαία σε δύο σουίτες που επικοινωνούμε στο εσωτερική πόρτα. Όχι, παιδιά, καμία όχι, σχέση. Κοίτα, για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και μπορεί να μην συναντήθηκαν ποτέ. Στο χώρο του πρωινού, παιδιά όμως, που είχε εκπληκτικό πρωινό αυτό το ξενοδοχείο, δεν γίνεται να μην συναντηθεί. Τέτοια ξενύχτια το πρωινό τελειώνει 12 η ώρα. Δεν θα πρέπει να συναντηθεί, παίρνει ένα τηλέφωνο. Στη ρεσεψιόν και λες, γεια σας, ο κύριος του τάδε δωματίου έχει φύγει και κατεβαίνεις μετά. Α, κάνεις και τέτοια τζαρέικα εσύ, ε. Άμα χρειαστεί, κάνεις και τέτοια. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σας ξαναπώ τίποτα, αλήθεια σας λέω. Γιατί ήταν ωραία αυτά. Εγώ έμαθα ότι μένουν τυχαία στο ίδιο ξενοδοχείο. Από τόσα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη τυχαία μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Εντάξει. Αγάπη μου, πάνε αύριο στο Ηράκλειο και είναι στο καφέ Βασίλης η μία και τραγουδάει. Και στο άλλο, στο καφέ Μαρία, είναι ο άλλος και πίνει και τραγουδάει. Ναι. Πάλι τυχαίο θα είναι. Παιδιά, είναι εντελώς τυχαίο, είναι από αυτές τις μικρές. Μήπως είναι προσφορά 2x2 εισιτήρια με το κινητό που στέλνει μήνυμα. Δεν θα σας ξαναπώ τίποτα. Γιατί, παιδιά, έχει με το κινητό που στέλνει μήνυμα και λέει ένα συνένα εισιτήριο δώρο. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν κάνει προσφορές γιατί είναι ένα από τα πρώτα σε αυτά και τα αεροπορικά. Τώρα είχατε τι, κοινή κάρτα δηλαδή. Τι μπορεί να βάλανε, πώς το λένε, ρεφενέτη βενζίνα και να μπήκανε μαζί πάνω. Λοιπόν, σας διακόπτω όλους, σταματήστε. Σας είπα ότι είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Συμβαίνει αυτό κάποιες φορές στη ζωή. Επίσης, να συνεχίσω το ρεπορτάζ και να σας πω ότι ο Ντέμις με την παρέα του φάγανε πολύ ωραίο φιλέτο μοσχά. Φάγανε και λαχανικά γιατί έχει χάσει κάποια κιλά ο Ντέμις Νικολαίδης και διατηρεί, κάνει διατροφή και όλα μια χαρά. Θα πάνε εκεί και σήμερα να φάνε. Πού θα πάνε σήμερα? Όχι, θα πάει σήμερα ο Ντέμις πάλι να φάει για να φύγει να γυρίσει στην Αθήνα. Ας πάει που να είναι. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέτε σε αυτό το τραπέζι, γιατί έχετε καταργήσει τη λογική μου. Θα δει το πρόγραμμα του Μέγκα τώρα εδώ το δικό μας. Ο Ντέμις και δεν θα πάρει τη σπίμωρηση. Πού είσαι, είσαι δίπλα, γιατί το ξέρω. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, γιατί το μάθει από εμάς. Φεύγει, έχει σήμερα εμφάνιση live στο Just. Οπότε μπορεί να έχει φύγει ή φεύγει σίγουρα. Να πούμε και το κομμάτι το ωραίο του ρεπορτάζ που είπε ουσιαστικά η Δέσποινα Βανδύ ότι θέλαμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με την Άννα Βύση.